Μήνυμα αντίστασης απέναντι στο λαϊκισμό και τη διχόνοια ως τους σύγχρονους εχθρούς της πατρίδας μας, έστειλε από τις βρύσες από Κορώνου ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Μπράβο το γιο, βήμα, βήμα, χέρι. Σήμερα τιμάμε το μεγάλο όχι, το οποίο υπόθηκε στα βουνά της Μακεδονίας πριν και της Ηπείρου πριν από 78 χρόνια. Και η δικιά μας γενιά θα πρέπει να πει με το δικό της τρόπο το δικό της όχι, το οποίο είναι ένα όχι στο λαϊκισμό, ένα όχι στο διχασμό, ένα όχι στη μυσαλλοδοξία, ένα όχι στη διχόνοια. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της Βρύσης και στη συνέχεια κατέθεσε στέφανο στο ιερό του χωριού, όπου μαθητές σχολείων της περιοχής του Αποκόρωνα τραγούδησαν ριζίτικα τραγούδια. Μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του λαού μας. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και αυτή τη μεγάλη δυσκολία θα την ξεπεράσουμε. Θα την ξεπεράσουμε ενωμένοι για να πάμε επιτέλους τη χώρα εκεί που της αξίζει, επιτέλους να πάμε την Ελλάδα μπροστά, διότι μαζί μπορούμε. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνομίλησε με κατοίκους των Βρυσών που του προσέφεραν τσικουδιά και παραδοσιακούς μεζέδες. Να'στε καλά. Πριν αναχωρήσει, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησε ολιγόλεπτη επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Βρυσών, όπου συνεχάρει το προσωπικό για την αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση των φετινών πυρκαγιών. Τη ημέρα που είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά στο μάτι, είχατε και εσείς εδώ πέρα τη δικιά σας τη φωτιά και νομίζω ότι ανταποκριθήκατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μακάρι η ανταπόκριση και αλλού να ήταν ως αποτελεσματική. Είστε καλά, ήταν και εδώ πέρα.